Ηρακλής Οντουγίδης, φοιτητής πληροφορικής του τμήματος στο Αθηνικό. Ηρακλή, πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε το τραύμα? Το τραύμα προέκυψε σήμερα, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων, όπως γίνεται και όλο το προηγούμενο διάστημα εντός του πανεπιστημίου μας, για τις απαράδεκτες εικόνες που έχουμε δει, με τις δυνάμεις αστυνομίας να έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κινητοποίηση έγινε για να καταγγείλουμε την παρουσία των δυνάμεων των ΜΑΤ, των ΟΠΗ που έχουν σταυροπεδεύσει εδώ, αλλά και για την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των ΟΠΗ. Η αστυνομία προέβη σε μια επίθεση πραγματικά χυδαία, την καταγγέλνουμε άμεσα, που έκανε δύο συλλήψεις. Και εμείς θα συνεχίσουμε όμως τον αγώνα μας, γιατί δεν θέλουμε αυτή η εικόνα να είναι η καθημερινότητα. Το χτύπημα έγινε με γκλοπ. Και αυτό που είπα και πριν, το ότι εμείς θα συνεχίσουμε έτσι ώστε αυτή η εικόνα να μην είναι καθημερινότητα. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να είναι δημοκρατικό και όχι να έχει εδώ πέρα δυνάμεις των ΜΑΤ και να κάνουν ό,τι έχουν κάνει στους φοιτητές. Εμείς θέλουμε να φύγουμε. Χτύπησαν κι άλλα άτομα. Ναι, χτύπησαν κι άλλα άτομα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάνανε και συλλήψεις. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι αυτό. Αυτό θέλουν να είναι η καθημερινότητα μας στο πανεπιστήμιο. Πόσες αγωγές κάνανε? Εγώ ξέρω σίγουρα αυτή τη στιγμή για δύο προσαγωγές. Είδα μια συμφοιτήτριά σας να είναι στο έδαφος, εντάξει. Ναι, και μια συμφοιτήτριά μας η οποία για κάποιο διάστημα έχετε συστήσει σας σκέψεις στο πάτωμα. Εμείς λέγαμε στις αστυνομικές δυνάμεις, σταματήστε, είναι μελιπόθυμη η κοπέλα. Αυτοί συνέχιζαν κανονικά. Πραγματικά απαράδεκτη εικόνα αυτή που είπα. Θες να μας δείξεις λίγο το γραφαντάσιο που μας έδωσε πριν? Ναι, θα σας τα δείξω.